Σε φιλικό παιχνίδι στο ΔΑΚ, Πας Λαμία και Καλυθέα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Στο 16, σουτ του Γκούρμα μέσα από την αντίπαλη περιοχή, η μπάλα θα φύγει ψηλά out. Στο 31, σουτ του Μουμίν πάνω στην κίνηση από πλάγια θέση είναι άστοχο. 5 λεπτά αργότερα στο 35, κόρνερ για τη Λαμία με τον Ντάλα, κεφαλιά του προθυμένου Μικρητσιάν, η μπάλα θα φύγει έξω. Στο 36, σιρτή σέντρα του Αρκούδα, προβολή από τον Αντωνίου, out. Ο Χαϊκάλης με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή θα σημαδεύσει το δοκάρι, ενώ στο 45 έχουμε ένα φάουλ για την Καλυθέα με τον Άλβες, κεφαλιά του Πιταρά, η μπάλα θα φύγει out. Στο δεύτερο ημίχρονο στο 58, εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Βασιλόγιαννη, ο οποίος με δυνατό σουτ θα κάνει το 1-0 για τη Λαμία. Εδώ βλέπουμε ξανά τον γκολ του Βασιλόγιαννη. Η απάντηση για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 64. Με ωραίο σουτ του Μπέλη, έτσι η Καλυθέα θα ισοφαρίσει σε 1-1. 3 λεπτά αργότερα ένα σουτ του Δημητρίου για την Καλυθέα θα διώξει ο Μπλάζιτς. Στο 74, πάσα του Σταματάκου, σουτ του Βεζιρτζόγλου, μπλόκαρε ο Μπλάζιτς. Ενώ στο 79, πάσα του Νεόφυτου στον Γενκά, αυτός θα σουτάρει, θα διώξει σε κόρνερ ο Μιχελής. Τελικό αποτέλεσμα Λαμία, Καλυθέα 1-1. Καταρχήν η Καλυθέα είναι μια δυνατή ομάδα, ιστορική ομάδα. Ασχέτως με τις αλλαγές που έχει κάνει και με τις αδειοδοτήσεις, αυτό δεν παίζει ρόλο, η φανέλα είναι πολύ βαριά. Δυνατό φιλικό. Ήταν ένα δυνατό φιλικό με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια ιστορία πολύ καλή. Θέλαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο της Λαμίας. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες το κατάφεραν. Λιγότερο στο πρώτο ημίχρονο και νομίζω στο δεύτερο ανεβάσανε ταχύτητα και οι δύο ομάδες και είδε ο κόσμος ακόμα καλύτερο παιχνίδι. Όσον αφορά τώρα τη διακοπή του πρωταθλήματος και την αναβολή, δεν ξέρω, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις, δεν θέλω εγώ να πάρω θέση. Οι άνθρωποι αυτοί ίσως το κάνουν για το καλό όλων μας, αλλά σίγουρα όταν έχεις κάνει ένα προγραμματισμό και έχεις αρχίσει προετοιμασία από τα μέσα Ιουλίου, καταλαβαίνετε πόσο έξω πέφτεις και μερικές φορές δεν ξέρεις τι ακριβώς να κάνεις για να έχεις την ομάδα σου φρέσκια. Εσείς μιλάτε καθαρά από την αγωνιστική πλευρά σαν προπονητής, ωστόσο υπάρχουν και κάποια οικονομικά προβλήματα στην κατηγορία. Τα γνωρίζετε, κάτι πρέπει να γίνει και σε αυτό το τομέα. Ναι, γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω θέση. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν καλύτερα τι πρέπει να γίνει και αν πετύχουν το στόχο τους, που το εύχομαι να γίνει έτσι και να αρχίσει το πρωτάθλημα όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί και ο κόσμος θέλει να δει ποδόσφαιρο επίσημο και όχι συνέχεια φιλικά. Πώς βλέπετε το φετινό πρωτάθλημα στο δικό σας τον όμιλο της Football League, με τα δεδομένα ότι κάποιες ομάδες πρέπει να πρωταγωνιστήσουν για να είναι στα play-off, πολλές θα δώσουν τη μάχη τους για την παραμονή, στον όμιλό σας είναι και η ΑΕΚ. Δεν έχει. Η μάχη είναι μία για το ποια ομάδα θα είναι πιο ψηλά. Γιατί άμα δεν κάνεις πρωταθλητισμό, δεν θα πέσεις χωρίς να το καταλάβεις. Όλες οι ομάδες ξεκινάνε, πιστεύω, για να είναι όσο γίνεται ψηλότερα και μετά την πρώτη αγωνιστική μπαίνει μία κάτω από την άλλη. Είναι δύσκολα τα πράγματα και εγώ βρέθηκα στην Καλυθέα σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα που πέφτουν οι μισές ομάδες. Και πιστεύω όμως να τα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα όταν αρχίσει το πρωτάθλημα και να μπορέσουμε να τερματίσουμε όσο γίνεται ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Εντάξει, ήταν ένα καλό φιλικό σήμερα με μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Λαμία. Παίξαμε καλά. Αυτά. Τώρα όσον αφορά για την αναβολή, δεν τρέχει κάτι. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι, είτε γίνει σε μια εβδομάδα είτε γίνει σε 15 μέρες. Εμείς σε κάθε προπόνηση δουλεύουμε. Έχουμε ένα φανταστικό κλίμα. Ένα πολύ καλό προπονητή που μας βοηθάει και πιστεύω στην ομάδα ότι θα τερματίσει πολύ ψηλά λόγω ότι υπάρχει οικογένεια στην ομάδα. Πέρυσι εσύ αναδείχθηκες πρώτος σκόρερ στην αλφα κατηγορία της Εύβοιας, φέτος σε μια ομάδα της Football League. Πόσο δύσκολο είναι για σένα αυτή η προσαρμογή από το χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου σε επαγγελματική κατηγορία? Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο, είναι τελείως διαφορετικό το επίπεδο. Χρειάζεται δουλειά. Ευτυχώς που έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή και μας βοηθάει και μέσα από αυτόν θα μάθουμε πολύ καλά πράγματα και θα μας βοηθήσει.